τους ακροατές σας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα την, σε τι αφορά η συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Μπουνιά, με τι κόστος, με τι προϋπολογισμό και για ποιο λόγο εσείς καταθέτετε την, τη συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει μια ιστορία πίσω του. Μεγάλη. Ξεκινάει κάπως, αν δεν κάνω λάθος, και από τη Δημοτική Αρχή Βουρνού. Πιο πίσω. Πολύ δωρού Λαμπρινούδη πάει. Ίσως επειδή είναι η μελέτη εκείνη η οποία υπήρχε και γι' αυτό λέω. Για τη μελέτη έχετε, είστε σωστά πληροφορημένος, δηλαδή όντως έτσι είναι, αλλά θέλω να πω ότι οι συζητήσεις για να φτάσουμε στη μελέτη είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει από, από τον πρώτο καλλικρατικό Δήμο επί Πολύδωρου Λαμπρινούδη. Ναι, ναι. Mm-hmm. Εγώ είχα αναμειχθεί σε αυτό το θέμα ως αντιδήμαρχος οικονομικών όταν κλήθηκα να κάνω μία διαβούλευση με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Γεωργίου, ναι, προκειμένου να δούμε λίγο για τα θέματα εκεί του ενοικίου, για τις μείωσεις του ενοικίου, μέχρι τέλος πάντων να δρομολογηθεί το έργο αυτό το οποίο θέλουμε όλοι μας. Ναι. Δυστυχώς, μετά την αποχώρηση από τη Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει στάσιμα στο συγκεκριμένο θέμα. Και με τον τρόπο αυτό θέλω να δώσω μια επανεκκίνηση. Και θέλω να τη δώσω αυτή την επανεκκίνηση, διότι ποιο άλλο μέρος στοιχείο θα ήταν το καταλληλότερο και το καλύτερο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κέντρο ανάδειξης, ένα κέντρο ομηρικής προβολής και ανάδειξης του ομήρου, παρά την Δασκαλόπετρα, όπου και εκεί ως γνωστόν υπάρχει και η πέτρα του ομήρου, που σύμφωνα με την ιστορία εκεί δίδασκε ο όμηρος τους παθητές του απαγγέλλοντας τα έργα του. Λοιπόν, το θέμα έχει ως εξής. Mm-hmm. Εχθές απέστειλα μία εναλλακτική πρόταση, έτσι λέγεται, στις αρμόδιες υπηρεσίες, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες στη Διεύθυνση Οικονομικών και Προγραμματισμού, mm-hmm, προκειμένου να επεξεργαστούν μία πρόταση που τους κάνω, προκειμένου να πάρθουν κάποια χρήματα από κάποια άλλη δράση και συγκεκριμένα τα χρήματα να αφαιρεθούν από τον αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και να οδηγηθούν προς 4 νέες δράσεις για την ανάδειξη του κέντρου ομηρικής προβολής. Ναι. Οι δράσεις αυτές έχουν να κάνουν εν συντομία. Η πρώτη θα είναι με την ορίμανση του φακέλου της προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Mm-hmm. Η δεύτερη έχει να κάνει με τα έξοδα διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η τρίτη έχει να κάνει με ενέργειες δημοσιότητας του διαγωνισμού. Και η τέταρτη με βραβεία. Ναι. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τα βραβεία υπό την έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως υπάρξει προσέλκυση, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, ναι, μεγάλων αρχιτεκτονικών γραφείων, προκειμένου και αυτά να καταθέσουν την πρότασή τους, την άποψή τους πάνω στο πώς πρέπει να είναι αυτό το κέντρο της ομηρικής προβολής. Προβολής, μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουρνιά. Εσείς τώρα λέτε να πάρουμε τα χρήματα από τον αναπτυξιακό οργανισμό. Δεν πρέπει να λειτουργήσει και αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός? Κοιτάξτε, δεν τον αφήνουμε χωρίς χρήματα. Μένει ένα ποσό οπωσδήποτε στο κωδικό αυτόν ως συμμετοχή του Δήμου στον αναπτυξιακό οργανισμό. Mm-hmm. Το ιστορικό του οργανισμού αυτό το γνωρίζετε. Απόλυτα. Πιθανότητα όμως ίσως να μην γνωρίζετε ότι τώρα τελευταία υπήρξαν δύο αποφάσεις, μία του Ελεκτικού Συνοδρίου και μία της Μίζωνος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, mm-hmm, πάνω σε εισάρτητες προσφυγές, και οι οποίες ουσιαστικά αρχίζουν να μεταβάλουν κάπως το τοπίο όσον αφορά τους αναπτυξιακούς αυτούς οργανισμούς. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Προς το χειρότερο, δηλαδή ουσιαστικά αρχίζουν και αποδομούν κάπως το όλο αυτό αφήγημα των αναπτυξιακών οργανισμών. Τέλος πάντων, αν μπούμε σε αυτές τις αποφάσεις θα πάμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι γνωρίζετε νομικά κείμενα. Και αυτό το οποίο πρέπει να θυμάται ο αρχαιότικος λαός είναι ότι τελικά ο αναπτυξιακός οργανισμός, ενώ στην αρχή υπερψηφίστηκε θετικά από τους συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν με τα εστράπελα τα οποία έγιναν, αυτή η θετική ψηφοφορία
ψήφος ανακλήθηκε, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αυτή τη στιγμή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συσταθεί αυτός ο οργανισμός. Yeah. Αντιθέτως, ο Υπουργός Εσωτερικών με μια τροποποίηση του νόμου που έκανε περί τον Απρίλιο του 2021 και βλέποντας την κατάσταση αυτή, θέλησε να δώσει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύσταση του οργανισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Οπότε πάρθηκε μια απόφαση μόνο στην Οικονομική Επιτροπή για τη σύσταση αυτού του οργανισμού. Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Μπουρνιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια. Γεια.